Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 18 Μαΐου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Τηλεεπιλογές. Να περάσουμε στα θέματα του Δελτίου μας. Συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τις σχολικές καθαρίστριες, όπου εξήγηλε αύξηση του μισθού τους κατά 10%. Ενώ οι νέες συμβάσεις που θα γίνονται τώρα με τους Δήμους θα έχουν διετή διάρκεια. Ακόμη, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε ότι το επάγγελμά τους θα ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγίνα. Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε για σχεδόν 2 ώρες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τις σχολικές καθαρίστριες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και η υποψήφια Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση κατά 10% του μισθού των εργαζομένων, αλλά και την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγίνα. Παράλληλα, τόνισε πως οι συμβάσεις, οι οποίες γίνονται από τους Δήμους, πλέον θα έχουν διετή διάρκεια. Ο στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις αλλαγές εκείνες τις θεσμικές, ώστε και να έχετε καλύτερες απολαβές, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε μια σπίδα προστασίας από τα συμφέροντα εκείνα που εκμεταλλεύονται την εργασία σας, εκμεταλλεύονται τον κόπο σας, προκειμένου να κερδίσουν. Αυτό το οποίο εσείς κάνετε είναι μια πάγια και καθημερινή ανάγκη. Να είναι καθαρές οι αίθουσες των παιδιών μας που πηγαίνουν στα σχολιά δεν είναι κάτι το οποίο είναι έκτακτο. Είναι μια πάγια και διαρκής ανάγκη, την οποία την έχουμε όσο θα έχουμε δημόσια σχολιά και θα θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο. Ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο πώς λειτουργούσαν οι εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο των σχολείων, αλλά και των νοσοκομείων και άλλων φορέων του δημοσίου, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει φρένο στο κυρίαρχο εκείνο φαινόμενο, όπου δυστυχώς όχι απλά υπήρχαν φαινόμενα εκμετάλλευσης, αλλά φαινόμενα απανθρωπιάς, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, που σημείωσε ακόμη πως η μετατροπή των συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου, όπως ισχύουν σήμερα, σε συμβάσεις 2 ετών, δίνουν ανάσα στις εργαζόμενες για τον οικογενειακό προγραμματισμό και επίσης δεν θα εξαρτάται από τους Δήμους η πρόσληψη κατά το δοκούν. Σε πρώτη φάση αυτό το οποίο επιχειρήσαμε και με τον προηγούμενο Υπουργό, τον Πάνο Σκουλέτη, τώρα και με τον Αλέξη τον Χαρίτση, ήταν να κάνουμε τις συμβάσεις διανόμου τουλάχιστον διετής, δηλαδή να είναι 2 τα σχολικά έτη όπου θα γίνεται μια σύμβαση, να μην μπορεί κάποιος δηλαδή να απολύει ή να διώχνει προσωπικό και να ξέρει ο καθένας ή καθεμιά από εσάς ότι έχει ένα χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο για να κάνει ένα οικογενειακό προγραμματισμό. Δώσαμε μια πρώτη αύξηση 10% το 2017 και σήμερα ερχόμαστε να δώσουμε μια δεύτερη αύξηση 10% στις απολαβές σας. Αυτό είναι κατ' εμέ το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αναγνωρίσουμε ηθικά το έργο σας απέναντι στην κοινωνία και δεύτερον προκειμένου να προστατεύσουμε στοιχειωδώς τα εργασιακά σας δικαιώματα. Ουρές από χθες τώρα στις τράπεζες, καθώς καταβάλλεται, όπως εξήγηλε η κυβέρνηση, στους δικαιούχους η 13η σύνταξη. Όμως οι δικαιούχοι είδαν λιγότερα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, καθώς γίνονται κρατήσεις μέχρι και 6% υπέρ της υγείας. Από χθες το απόγευμα ξεκίνησε να καταβάλλεται η 13η σύνταξη στους δικαιούχους και όχι τη Δευτέρα όπως ήταν προγραμματισμένο από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η Έφη Αχτσιόγλου μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, ο προγραμματισμός της κυβέρνησης άλλαξε και έτσι το επίδομα θα πιστωθεί στους δικαιούχους το απόγευμα της Παρασκευής. Πιστώνεται σήμερα το απόγευμα η 13η σύνταξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων, έγραψε συγκεκριμένα η Έφη Αχτσιόγλου στο Twitter. Αμέσως ξεκίνησαν και τις τράπεζες ουρές από δικαιούχους που είχαν μεγάλη αγωνία να δουν το ποσό. Πληροφορίες όμως έκαναν λόγο για συνταξιούχους που είδαν λιγότερα χρήματα από όσα είχαν υπολογίσει. Για παράδειγμα, συνταξιούχος των 600 ευρώ, πάντα με όρους μεικτών αποδοχών, ενώ δικαιούταν 13η σύνταξη στο 70%, δηλαδή 420 ευρώ, βρήκε στο ATM 395 ευρώ, λόγω των κρατήσεων υγείας 6%. Οι δικαιούχοι ήταν δρομολογημένοι να λάβουν ένα προεκλογικό επίδομα λίγες ημέρες πριν τις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Από όσα ανακοινώθηκαν, περίπου 670.000 συνταξιούχοι θα λάβαιναν ως 13η σύνταξη επιπλέον μία ολόκληρη σύνταξη. 300.000 συνταξιούχοι θα λάβαιναν το 70% της σύνταξης, 650.000 θα λάβαιναν τη μισή σύνταξη
και 935.000 συνταξιούχοι θα λάβαιναν ως 13η σύνταξη το 30% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. Όπως αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το μεικτό ποσό της 13ης σύνταξης καθοριζόταν με βάση τη μηνιαία κύρια σύνταξη ως εξής: για ποσό έως και 500 ευρώ σε ποσοστό 100%. Για ποσό από 500 ευρώ και 1 λεπτό έως και 600 ευρώ σε ποσοστό 70%. Για ποσό από 600 και 1 λεπτό έως και 1000 ευρώ σε ποσοστό 50%. Για ποσό από 1000 ευρώ και 1 λεπτό και άνω σε ποσοστό 30%. Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από μια κύρια σύνταξη, το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται με βάση το άρθρισμά τους. Χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα ψηφίσουμε τώρα στις ευρωεκλογές αλλά και στις εκλογές του πρώτου και δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί την Κυριακή 26 Μαΐου και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Ενώ οι κάτοικοι του εξωτερικού θα ψηφίσουν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο 25 Μαΐου. Εν όψη των εκλογών της 26 Μαΐου και της 2 Ιουνίου του 2019 έρχονται χρήσιμες συμβουλές από το αρμόδιο Υπουργείο. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε? Οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα με τον πρώτο γύρο των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών την Κυριακή 26 Μαΐου του 2019. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 7 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Ειδικά όμως για τις ευρωεκλογές, τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογές που διαμένουν μόνιμα ή βρίσκονται σε αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, η ημέρα της ψηφοφορίας είναι το Σάββατο 25 Μαΐου του 2019 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα. Την Κυριακή λοιπόν 26 Μαΐου ψηφίζουμε για ευρωεκλογές, περιφερειακές εκλογές, δημοτικές εκλογές και κοινοτικές εκλογές. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία είναι υποχρεωτική. Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα οι κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, και μόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιόμετρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν. Όσοι δεν βρουν το όνομά τους στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας. Όσον αφορά όσους είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Δήμο από αυτόν στον οποίο είναι δημότες, ενημερώνουμε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου του 2019 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου του 2019 περιλαμβάνουν τις μεταβολές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές. Επομένως, ένα ενδεχόμενο αίτημα για μεταδημότευση θα έπρεπε να έχει υποβληθεί μέχρι και την 28 Φεβρουαρίου του 2019. Για τις μελλοντικές εκλογές, όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο του για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του. Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατά απόλυτη προτεραιότητα. Εφόσον ζητηθεί, οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να τους διευκολύνουν. Για τις εκλογές του 2019 μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2002 έως και την 31η Δεκάτου του 2002. Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική ταυτότητα, με το διαβατήριο, με την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Οι ετεροδημότες εκλογές στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την 1η και 2η Κυριακή ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότες. Για τις ευρωεκλογές, οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών. Όσοι εργάζονται πενθήμερο δικαιούνται. Όσον αφορά το πόσες ημέρες εκλογική άδεια δικαιούται ο καθής με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της περιοχής που ψηφίζει, όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται. Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200 έως 400 χιλιόμετρα μία εργάσιμη ημέρα. Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401 χιλιόμετρα και άνω δύο εργάσιμες ημέρες, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικός με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. Όσοι εργάζονται εξαήμερο δικαιούνται. Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100 έως 200 χιλιόμετρα μία εργάσιμη ημέρα. Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201 έως 400 χιλιόμετρα δύο εργάσιμες ημέρες. Και αυτοί που θα μετακινηθούν από 401 χιλιόμετρα και άνω τρεις εργάσιμες ημέρες. Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά για τα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση,
ο αριθμός ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες. Να τονιστεί ότι είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό σας τμήμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Όσον αφορά τις ευρωεκλογές, η ψήφος θα γίνει την Κυριακή 26 Μαΐου του 2019 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Ο εκλογέας ευρωεκλογές μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 4 κατά ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξει. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουμε για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού συμβουλίου, για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων, συμβούλους κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων για τις κοινότητες έως 300 κατοίκων. Ψηφίζουμε την Κυριακή 26 Μαΐου και, αν χρειαστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου του 2019, σε όσους δήμους και περιφέρειες δεν υπήρξε συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50% συν μία ψήφο, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στις περιφερειακές εκλογές με το Σταυρό προτίμησης, ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του προς έναν υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή 2 υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή 2 ή 3 υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι, προς έναν ή 2 ή 3 ή 4 υποψήφιους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβουλοι. Όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, έως 3 σταυρούς προτίμησης. Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως 3 έδρες, 1 σταυρό προτίμησης. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από 3 έδρες, έως 3 σταυρούς προτίμησης και 1 σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές εκλογικές περιφέρειες του Δήμου. Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, έως 2 σταυρούς προτίμησης. Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, 1 σταυρό προτίμησης. Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν οι Έλληνες πολίτες που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Φεβρουαρίου 2002. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο Δήμου της χώρας και δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεν. Οι πολίτες των λοιπόν 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2002. Όσοι δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεν, όσοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου του 2019. Χρήσιμες συμβουλές λοιπόν για το πώς θα ασκήσουμε το εκλογικό μας καθήκον, παύλα δικαίωμα, για τις εκλογές που έρχονται τόσο στην περιφέρεια, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης, αλλά και στις ευρωεκλογές. Πάμε τώρα να καλωσορίσω εγώ τον πρόεδρο του Συλλόγου Επταμήλων Ιακρίτες, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Είναι κοντά μας ο κύριος Παύλος Καρυπίδης, διότι αύριο συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής, του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι μια αποφράδα ημέρα αύριο, έτσι για να θυμόμαστε την ιστορία μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρυπίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και να χαιρετήσω τους τηλεθεατές, όλους τους ΕΡΕΒΣ. Τώρα είναι μια αποφράδα, είναι μια μαύρη μέρα για την ελληνική ιστορία. Αυτό που πρέπει να αναγνωρίσει ο πλανήτης για την γενοκτονία των Ποντίων, δηλαδή σε παγκόσμια διάσταση. Και ένα μήνυμα, αν θέλετε, και για τους πολιτικούς μας, για την ημέρα αυτή, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν μία μάχη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Κέντρο Απόφασης της Ευρώπης στις Βρυξέλλες, για να αναγνωριστεί επιτέλους η γενοκτονία των Ποντίων. Χωρίς να βάλουμε, θα λέγαμε, αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, αλλά καλό είναι όμως να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, τις ρίζες μας και το τι έγινε ακριβώς έναν αιώνα πριν. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η ημέρα και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Για μας η μέρα αυτή, η 19η Μαΐου, για όλους μέρα... βέβαια, για όλο τον ελληνισμό φυσικά. Όταν λέω για μας, εννοώ για μας τους Έλληνες. Έτσι. Και όχι μόνο για τους Ποντίους. Είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής σε όλους τους αδικοχαμένους αυτούς προγόνους μας που γενοκτονηθήκανε. Μία μέρα η οποία, συμβολικά λέμε μία μέρα, αλλά είναι μία τεράστια περίοδος, όπου ο ελληνισμός της Ανατολής, μετά από 2.500 χρόνια και πλέον, στις αιστείες όπου βρισκόταν και όπου
θα έλεγα ότι μεγαλούργησε στις περιοχές εκείνες, ολόκληρες της Μικράς Ασίας. Δυστυχώς, κάποιοι αποφάσισαν με την συμφωνία για το μεγάλο δυνάμεων να κάνουν ένα κράτος καθαρό, ένα κράτος μουσουλμανικό, και έπρεπε να εξαφανίσουν όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Ένα Οθωμανικό κράτος. Σε αυτό ακριβώς το σχεδιασμό, νομίζω ότι ξεκίνησε περίπου από το 1904, το 1908 με τους Νεότουρκους, θα έλεγα ότι πήρε μία πιο επίσημη μορφή, και είχαμε την πρώτη φάση της γενοκτονίας και τη δεύτερη φάση της γενοκτονίας μετά το 15-16 και μετά τους Αρμενίους, όπου δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι του ελληνισμού ξεριζώθηκε βία από τις αιστείες, όπως είπα, όπου μεγαλούργησε για πάνω από 2.500 χρόνια. Τα στοιχεία, κύριε Καρπίδη, για πόσες ελληνικές ψυχές μιλάμε πάνω κάτω? Τι λένε? Εγώ θα έλεγα είναι τελείως συμβολικό το νούμερο των 353.000. Είναι πολύ περισσότερο. Γιατί και περισσότερο, και το να ξεκινήσει μια οικογένεια διωγμένη από το σπίτι της με 10, 12, 15 μέλη και να φτάσουν δύο ορφανά στην Ελλάδα, δεν σημαίνει οι υπόλοιποι 13 ήταν τα θύματα. Είναι και αυτοί που μείνανε, και αυτοί που ορφανέψανε, και αυτοί είναι τα θύματα. Όταν λέμε γενοκτονία, και θέλω να πω ότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά που επίσημα ο ΙΕ, θα έλεγα, προσδιορίζει τον όρο γενοκτονία, είχε όλα αυτά. Το να εξοντώσεις, το να δημιουργήσεις ένα σχεδιασμό αφάνισης ενός ολόκληρου, θα έλεγα, πληθυσμού, όχι γιατί έκανε κάτι, γιατί έχασε τον πόλεμο ή γιατί έκανε αυτό, απλά γιατί ήτανε Έλληνες, γιατί ήταν χριστιανοί. Αυτό ακριβώς προσδιορίζεται με χοντρές γραμμές στον όρο γενοκτονία. Και βέβαια όλες αυτές οι παράτερες φωνές που ακούγονται, ότι μπορεί να μην είναι γενοκτονία, να είναι κάτι άλλο ή να το πούμε πιο χαλαρά, είναι εκ του περισσού. Εμείς δεν θέλουμε από κανέναν από αυτούς να μας δώσει τα φώτα του. Να μας πει δηλαδή ήταν τι ακριβώς και ήταν. Δεν ήταν σκοτωμός τώρα, να έτσι, μην τρελαθώ. Ήταν, δηλαδή, ήταν εθνοκάθαρση και μετά ήταν αιματηρή εθνοκάθαρση. Μετά δεν μας ενδιαφέρει όμως. Δυστυχώς για μεγάλο διάστημα το βάρος αυτό το σήκωσαν ελάχιστοι ιστορικοί και θα έλεγα ο οργανωμένος ποντιακός χώρος με τις όποιες κατακαιρματισμένες φωνές που είχε στον ελλαδικό χώρο και γενικότερα με τις ομοσπονδίες ανά τον κόσμο. Ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή που πήρε τον Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων, όπου αναγνώρισε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μετά από μία προσπάθεια ετών, έτσι, δηλαδή. Ακριβώς. Αναγνωρίστηκε επιτέλους, θα το πω εγώ αυτό, το 1994. Ήταν όμως μία γενναία απόφαση ενός κοινοβουλίου που μέχρι εκείνη τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν τολμούσε. Ακριβώς. Η απόφαση αυτή. Ακριβώς. Στην Ευρώπη τι γίνεται, έχει αναγνωριστεί όμως? Και στην Ευρώπη υπάρχει ένα ψήφισμα της Ευρωβουλής όπου αναφέρεται στην γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας και ότι η Τουρκία θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιστορία της, θα έλεγα, να αναγνωρίσει αυτή τη διαδικασία. Όμως είναι ένα ψήφισμα απλό και δεν είναι, και δεν είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Το λέω, κύριε Καρυπίδη, γιατί σε λίγες μέρες ο ελληνικός λαός δια της ψήφου θα εκλέξει αυτούς που πιστεύει ότι θα τον εκπροσωπήσουν στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα μπορεί να μπει ένα αίτημα επιτέλους από τους Έλληνες ευρωβουλευτές για να προσπαθήσουν το ψήφισμα αυτό πλέον να μην είναι ένα απλό ψήφισμα. Αλλά το γεγονός αυτό της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής να πάρει επιτέλους τη θέση του όπως πρέπει στην ιστορία. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά τα σχήματα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάνω από 700 βουλευτές. Δεν χρειάζονται αποσπασματικές κινήσεις. Χρειάζονται κινήσεις συντονισμένες. Πιέζει ο χώρος, θα έλεγα, ο ποντιακός. Ετοιμαστήκαν κάποια ψηφίσματα. Δυστυχώς κάποιες κινήσεις
θα έλεγα βεβαιασμένες, μπορεί να κάνουν διπλή ζημία και να μην είναι στη σωστή κατεύθυνση. Παρόλο που η πρόθεση μπορεί να είναι σωστή, έτσι. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν μπορεί, θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια. Ακριβώς. Να ξέρουμε πώς λειτουργούν τα μεγάλα κόμματα, το Λαϊκό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό, το Αριστερό. Λειτουργούν κάτω από συσχετισμούς και άρα πρέπει να δημιουργήσει τους συσχετισμούς για να δημιουργήσει μια θετική. Όλες οι προσπάθειες οι δικές μας θα έλεγα ότι είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και όταν λέω η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών επιτέλους. Και όλη η πολιτεία με την, θα έλεγα, με την κάθε μορφή της, να μην μείνουμε μόνο σε αυτή την απόφαση που έβγαλε της αναγνώρισης, αλλά να κινηθεί και προς διάφορα φόρα. Τώρα, εδώ βλέπουμε κάποια πλάνα με τη συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, με τα Ποντιακά Σωματεία. Και ήσασταν και εσείς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κύριε Καρυπίδη, στη συνάντηση. Ναι, ήμουνα και εγώ και ενδεχομένως σε λίγο μπορεί να μας δείξει και η κάμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν μια συνάντηση που εάν την βγάλουμε από το προεκλογικό πλάνο, ήταν μια θετική συνάντηση. Δηλαδή, ήταν όλοι οι φορείς εκεί, αυτοί που, όπως είπα προηγουμένα, βγαίνουν με διαφορετικές φωνές ο καθένας, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, η Ομοσπονδία των Προσφύγων που ήρθαν από την Σοβιετική Ένωση, το Ίδρυμα Παναγία Σουμελά, το Πανεπιστήμιο με την έδρα του και αυτά. Για πρώτη φορά καθίσαμε όλοι σε ένα τραπέζι. Και θα έλεγα ότι ο καθένας έδωσε τις θέσεις του, όπως και εμείς ως ΠΟΠΣ, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, υποβάλαμε ένα υπόμνημα με το τι ακριβώς διεκδικούμε και με πρώτο θέμα βέβαια το να εμπλακεί η πολιτεία σε αυτό το θέμα της γενοκτονίας και στην αναγνώριση, να γίνει η παρέμβαση στα βιβλία που, όπως ξέρετε, από την τρίτη ηλικίου έχει αφαιρεθεί εξεταστέα ύλη η οποία αφορούσε τον ελληνισμό, τον ποντιακό ελληνισμό και γενικότερα της Ανατολής, όπως και τη γενοκτονία. Συζητήσαμε για τις πενιχρές συντάξεις των ηλικιωμένων προσφύγων, οι οποίοι πραγματικά είναι σε άθλια κατάσταση και δυστυχώς οι περισσότεροι, θα έλεγα, πεθάναν και είναι πολύ μικρός ο αριθμός που θα πρέπει να επανέλθει. Αυτό το αποκατάσταση των συντάξεων στους επιζώντες, λέτε. Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι ήρθαν δουλεύοντας εκεί και χάνοντας όλα τα δικαιώματά τους και έπρεπε με κάποιον τρόπο εδώ να μεταφερθούν είτε με διακρατικές συμφωνίες, είτε η ελληνική πολιτεία να αναλάβει αυτή την στήριξη και την υποστήριξη. Για μας πολύ σημαντική είναι το τμήμα ποντιακών σπουδών που είναι στο Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο και μέχρι στιγμής χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδης. Αυτό που ζητήθηκε από εμάς και φαίνεται ότι γίνεται δεκτό είναι ότι θα μπει πλέον στο οργανόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα είναι πλέον μια έδρα όπως είναι η έδρα εβραϊκών σπουδών, μουσουλμανικών σπουδών κλπ. Σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και εκεί αναφέρθηκαν και οι δράσεις από τον υπεύθυνο του τμήματος. Αναφέρθηκαν οι δράσεις που προγραμματίζει ως Αριστοτέλειο και ως συγκεκριμένο τμήμα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί. Φαίνεται το ενδιαφέρον όχι μόνο φοιτητών ποντιακής καταγωγής, αλλά και φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν ποντιακή καταγωγή και πραγματικά εκπλήσονται όταν εμβαθύνουν σε αυτό το αντικείμενο. Βεβαίως, έτσι είναι. Διότι πρέπει να υπάρχει γνώση. Γνώση της ιστορίας. Θα μπορούσε να πει κάποιος πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αναγνώριση σε παγκόσμια κλίμακα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, του ποντιακού ελληνισμού και των υπολείπων Ελλήνων γενικότερα της Ανατολής. Πολύ σημαντικό. Καταρχάς, η ιστορία μπαίνει στην πραγματική της διάσταση. Είναι αυτό που λέμε δικαιώνεται η ιστορία για να μην υπάρχει ούτε ο σφετερισμός, ούτε αυτή η διαστρέβλωση της ιστορίας. Είναι καλό να μάθουν όλοι οι λαοί του πλανήτη, όχι για να επαναληφθούν αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα, απλά. Για να μην επαναληφθούν, ακριβώς γι' αυτό θα πρέπει να διδάσκεται ως μάθημα και τα επακόλουθα μιας γενοκτονίας. Τα αυτονόητα αυτά που διεκδικούμε δεν είναι ούτε εθνικισμός, ούτε αυτό. Είναι ένας υγιής πατριωτισμός και εμείς λέμε ότι για να πάει η Ελλάδα μπροστά,
με όλες τις ράτσες της, θα έλεγα, πρέπει να αποκαταστήσει πρώτα το παρελθόν της, να, θα έλεγα, να γνωρίσει το παρελθόν της, έτσι ώστε και το παρόν και το μέλλον να είναι με εμπειρίες και με θετική, έτσι, κατεύθυνση. Και μηνύματα προς τους λαούς οι οποίοι εγκλημάτισαν, μηνύματα πλέον να μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα στις μελλοντικές γενναίες. Ακριβώς. Αυτό που τονίσαμε, να αναγνωριστούν τα λάθη. Αυτό που τονίσαμε και στην σημερινή συνάντηση δεν είναι εκδικητική στάση. Μας κάνατε, πρέπει να σας κάνουμε αντίστοιχα. Είναι όμως αυτός που ο γενοκτόνος πρέπει να συμβιβαστεί με το παρελθόν του, να αναγνωρίσει όπως κάνανε, θα έλεγα, ουσιαστικά, επιφανειακά, οι Γερμανοί για τους Εβραίους, έτσι και η Τουρκία θα πρέπει να κάνει αντίστοιχα βήματα. Η γενοκτονία των Αρμενίων, επίσης. Όχι απλά όμως δεν κάνει αυτά τα βήματα. Mm-hmm. Η ημέρα, η 19η Μαΐου, το ξέρετε καλά εσείς, ότι για την Τουρκία είναι η μέρα της νεολαίας και είναι οι πανηγυρισμοί τεράστιοι στην Σαμσούντα αυτές τις μέρες με τον Ερντογάν. Και εγώ θα έλεγα ότι εδώ έχει ευθύνη όχι απλά η ηγεσία, γιατί πάντα λέμε η ηγεσία φταίει και δεν φταίει ο λαός. Δυστυχώς και οι λαοί θα πρέπει να συμβιβαστούν με αυτά τα γεγονότα και δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουν γεγονότα τα οποία είναι θλιβερά για το παρελθόν τους. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο η παιδαγωγή και η εκπαιδευτική ενός κράτους. Το τι θα περάσει στα σχολικά εγχειρίδια για να διαφωτιστεί ο λαός και να είναι ενήμεροι και όχι ανενημέρωτοι για το ρου της ιστορίας. Από την άλλη, οι ηγέτες, οι οποίοι είναι ο καθρέφτης ενός λαού, επίσης θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην υπάρχει ανιστόρητος και αναλφάβητος λαός. Και επειδή υπάρχουν πολλοί ανιστόρητοι, δυστυχώς και ο λαός της Τουρκίας, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, κύριε Καρυπίδη, και ο ελληνικός λαός είναι ανιστόρητος για σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σηματοδότησαν την ιστορία και την νεότερη πολιτική και την νεότερη ιστορία της Ελλάδος. Καλό είναι λοιπόν να μπουν στα σχολικά εγχειρίδια, να γνωρίζουν τα παιδιά για να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη της ανθρωπότητας πλέον στο μέλλον. Και είναι χρέος μας. Γιατί αυτή τη γη δεν την κληρονομήσαμε μόνο από τους προγόνους μας, που λέει και το ρητό, αλλά τη δανειστήκαμε και από τα παιδιά μας. Και επειδή τη δανειστήκαμε και από τα παιδιά μας, νομίζω ότι είναι χρέος όλων, όχι μόνο των ποντίων, γενικότερα των προσφύγων, των Ελλήνων και απανταχού του έθνους των Ελλήνων, να γνωρίζουν τα Ελληνόπουλα την ιστορία, αλλά όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, σε παγκόσμια κλίμακα, όλοι οι λαοί, το τι έγινε στο παρελθόν. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ, θα έλεγα, σχεδόν σε ό,τι είπατε. Και η δουλειά των συλλόγων, τους οποίους υπηρετώ για πάνω από 40 χρόνια, σημαντικός είναι αυτός ακριβώς ο ρόλος. Εμείς προσπαθούμε με τις όποιες μικρές δυνάμεις έχουμε, αλλά με εθελοντισμό, με διάθεση για προσφορά, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτούς τους συλλόγους και αν θέλετε και στα πανελλήνια όργανα των Ομοσπονδιών, πέρα από ανθρώπους που ενδεχομένως η παρουσία τους είναι μόνο για βιτρίνα και για φωτογραφία. Οι περισσότεροι κάνουν μια ουσιαστική δουλειά, ουσιαστική παρέμβαση, διαθέτοντας πολύ χρόνο, πολύ κόπο και αν θέλετε πολλές φορές διεκδικώντας και απαιτώντας με ιδιαίτερη ένταση. Ευτυχώς υπάρχει ο πολιτισμός μέσω των συλλόγων για να μεταλαμπαδεύσουν αυτή τη φλόγα του ελληνισμού και του πολιτισμού μέσα από τους χορούς, μέσα από τα ήθη και έθιμα, μέσα από την παράδοση. Έτσι. Όπως πολύ σωστά το βάζετε, πολλά χρόνια υπηρετείτε το χώρο του πολιτισμού και είναι ένας ογκόλυθος και όχι ένα λιθαράκι για τις επόμενες γενναίες, για να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που λέγεται έθνος, σε αυτό που λέγεται κράτος, σε αυτό που λέγεται ανθρωπότητα, έτσι, μέσα από γεγονότα. Να ξεχωρίσουμε τους όρους, όπως είπα και προηγούμενα, γιατί οτιδήποτε συζητάς μπορεί να σου πούνε ότι είσαι να παρεξηγηθεί ο όρος, είναι αυτό. Ναι. Όχι. Εγώ θεωρώ χρέος προς τους προγόνους. Χρέος προς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ και ταλαιπωρηθήκανε, θα έλεγα, για δεκαετίες, συνυπάρξουν με τον τόπιο πληθυσμό, με εντάσεις, στο τέλος όμως να κάνουν μεικτούς γάμους, να συμβιώνουν... Η κοινωνικοποίηση, η απορρόφηση που ήρθε... Έτσι ακριβώς, θα έλεγα, μετά το 65-70, μόλις μετά το 65-70, άρχισε μια ομογενοποίηση... Αν θέλετε, στον κόσμο που ζει στη Μακεδονία, που ζει στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα, με τους πρόσφυγες και τους ντόπιους. Τώρα, να μην μιλήσω για τους ποντίους που έχουν προσφέρει τα μάλα,
τα μέγιστα σε αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος, είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό, μέσα από τις επιστήμες, μέσα από τις τέχνες, μέσα από το εμπόριο, μέσα από την προσφορά, έτσι διαπρέπουν ανά τον κόσμο. Αυτό είναι γνωστό. Γενικότερα οι πρόσφυγες και οι πόντοι φυσικά και οι μικρασιάτες και οι θρακιώτες, όλες οι ράτσες και οι φυλές που υπέστησαν τα πάνδυνα, δεν είναι θέμα αντιπίνουν, δεν είναι θέμα εκδικητικό, είναι χρέος για την αλήθεια. Γιατί κάποια πράγματα θα πρέπει να τα αναγνωρίσει και άλλη πλευρά και να πει έσφαλα, ζητώ συγγνώμη και πορευόμαστε έτσι με ανθρωπιστικούς όρους, πολιτισμένους όρους, ευαίσθητους όρους για το καλό των παιδιών μας. Τώρα βράτω με τις ευκαιρίες. Έτσι ακριβώς. Είστε και υποψήφιος, πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας. Έτσι, έμεινε στην τελική ευθεία λίγες ώρες πριν τις κάλπες. Εγώ το εισπράττω πολύ θετικά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους που χωρίς να τους έχει ζητηθεί, θα έλεγα, προσφέρουν τη βοήθειά τους. Λένε έναν καλό λόγο. Σέβομαι και αυτούς που ενδεχομένως έχουν άλλη επιλογή και άλλες επιλογές. Θεωρώ ότι η περίοδος των εκλογών είναι συγκεκριμένη και ότι την επόμενη μέρα πρέπει να είμαστε πάλι εδώ, πάλι μαζί. Και αυτό που υπόσχομαι εγώ είναι ότι και μετά τις εκλογές θα είμαι ο Παύλος. Κοινός στόχος. Παύλος, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα ο Παύλος. Χρόνια φίλοι και με τον Παύλο τον Καρυπίδη, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό ΣΕΡΑΣ με επικεφαλής τον Στέφανο Φωτιάδη. Καλή επιτυχία κύριε Καρυπίδη. Ευχαριστώ. Και στον προεκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 100 χρόνια συμπλήρωσης από την γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολής. Αυτά μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Επταμήλων Ιακρίτες και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ο κύριος Παύλος Καρυπίδης. Πάμε εμείς τώρα σε μια νέα τροπολογία που ψηφίστηκε σε συνεργασία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών. Αφορά τη μείωση κόστους παραγωγής για τον αγροτικό πληθυσμό και την βελτίωση γενικότερα των συνθήκων του αγροτικού πληθυσμού στην Ελλάδα, καθώς θα υπάρχει η διάθεση πλεονασμάτων και εξατομικευμένα για κάθε αγρότη μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών. Συνεχίζεται η κυβερνητική πολιτική στήριξης και προώθησης των συνεργατικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση του εισοδήματος των οργανωμένων γεωργών και των κτηνοτρόφων. Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκε χθες, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, η τροποποίηση συγκεκριμένου άρθρου με διάταξη στο νόμο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αρχική διάταξη προέβλεπε ότι μετά την εκαθάριση των εξόδων και το σχηματισμό αποθεματικού, το εναπομένον πλεόνασμα διανέμεται στους αγρότες μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού ή διατηρείται στο συνεταιρισμό ως εξατομικευμένη κατάθεση. Η φορολόγηση όμως αυτών των διανεμηθέντων χρηματικών ποσών γινόταν με συντελεστή φορολόγηση 22% από το πρώτο ευρώ, καθώς θεωρείται εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες, το συγκεκριμένο εισόδημα θα φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Προϋπόθεση είναι οι εν λόγω αγρότες μέλη να παραδίδουν το 80% της παραγωγής τους στον αγροτικό συνεταιρισμό που είναι εγγεγραμμένος και ενήμερος στο μητρώο του άρθρου 19 του ίδιου ανωνόμου. Η ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα ο αγρότης να την χάνει της έκπτωσης φόρου του άρθρου 16 που ξεκινά από τα 1.900 ευρώ χωρίς εξαρτώμενα μέλη και φτάνει τα 2.100 ευρώ για 3 εξαρτώμενα μέλη και άνω, χτίζοντας με τον τρόπο αυτό το κλιμακούμενο αφορολόγητο όριο που υφίσταται για τους αγρότες. Η ψηφιστήσα διάταξη με τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβέρνησης θα ισχύσει για τα εισοδήματα που έχουν προκύψει από 1η Ιανουαρίου 2018. Πάμε τώρα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Μπλέτα, η οποία ζήτησε την ψήφο για να πάει στα έδρανα του Κοινοβουλίου, καθώς είναι έμπειρη σε ευρωπαϊκά ζητήματα και ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η συνέντευξη της κυρίας Αφροδίτη Μπλέτα έγινε στην Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρες. Η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Αφροδίτη Μπλέτα, βρέθηκε στις Σέρες το πρωί του Σαββάτου, όπου και παραχώρησε συνέντευξη τύπου. Δέχτηκα την πρόσκληση από τον Κυριάκο από το Μητσοτάκη γιατί μέσα από τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες και δράσεις σε όλα αυτά τα χρόνια έχω αποκτήσει και τις σπουδές μου, έχω αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά θέματα, στα θέματα των διαπραγματεύσεων, στα θέματα των διεκδικήσεων που αφορούν στα ευρωπαϊκά δικαιώματα και πιστεύω ότι και ξέρω και μπορώ και θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου εάν εκλεγώ,
ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει πίσω τη χαμένη της αξιοπρέπεια, τη χαμένη της δύναμη, να διεκδικήσει αυτά τα οποία δικαιούται αυτοδικαίως από τη συμμετοχή της στην ένωση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάψει να επαιτεί για τα αυτονόητα. Η κυρία Αφροδίτη Μπλέτα αναφέρθηκε σε όσα προβλήματα ταλανίζουν τον ελληνικό λαό, καθώς και στο ξεπούλημα της Μακεδονίας, και ανέφερε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια πολλές εθνικές περιπέτειες, η σοβαρότερη των οποίων βεβαίως υπήρξε μέχρι τώρα η υπογραφή της Σύμβασης των Πρεσπών και το ξεπούλημα που έγινε της ελληνικής Μακεδονίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην εθνότητα και στη γλώσσα, αλλά και σε ό,τι αφορά σε δικαιώματα νομικά, όπως είναι η προστασία της ονομασίας προέλευσης, όπως είναι η προστασία χρήσης του όρου Μακεδονία για πάρα πολλά πράγματα εκτός από τα τοπικά προϊόντα. Τώρα βλέπουμε ότι ετοιμάζονται προβλήματα και σε άλλα σημεία των εξωτερικών μας συνόρων, όπως είναι στη Βόρειο Ήπειρο, Νότιο Αλβανία, όπως τη λένε οι γείτονές μας, όπου διώκεται η μειονότητα με τρόπο πρωτάκουστο για τον 21ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή και για μια χώρα η οποία διεκδικεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ανατολικά μας σύνορα οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, διεκδικούν καθημερινά και η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν μας προστατεύει, αλλά μιλάει και για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία οι γονείς μας και οι παππούδες μας που χύσανε το αίμα τους για τούτη τη γη πρέπει να γυρνάνε, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, ανάποδα στον τάφο με αυτά που γίνονται σήμερα. Η υποψήφια ευρωβουλευτής έκανε επίσης ευθεία επίδεση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας και την 13η σύνταξη, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό άδειασμα ταμείων. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μία πλήρης διάλυση στο οικονομικό επίπεδο. Ο ελληνικός λαός έχει σε αίμα τα τελευταία 10 χρόνια με δραματικές οικονομίες για να μπορέσει να στηρίξει την Ελλάδα, το έθνος, το μέλλον των παιδιών μας. Και με μία μόνο κοντιλιά, στις τελευταίες 3 εβδομάδες, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλάει τα πάντα, αδειάζει με ταχύς ρυθμούς τα ταμεία, χαρίζει επιδόματα στους συνταξιούχους, σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, εν πάση περιπτώσει. Μας πουλάει το παραμύθι ότι μιλάμε για 13η σύνταξη που και έτσι αν ήταν πάλι δεν θα ήταν θεμητό, διότι η σύνταξη ήταν 14 τα προηγούμενα χρόνια και κατέβηκαν στο 12, οπότε το να δώσει πίσω ένα μέρος από αυτό που έχει ήδη κόψει δεν λέγεται ότι σου χαρίζω κάτι, λέγεται ότι προσπαθώ να επανορθώσω ένα λάθος που έκανα, πολλό μάλλον που δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή η 13η σύνταξη. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι τη δίνει παραμονές 5 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτές είναι πρακτικές, επιτρέψτε μου να πω, ενός δικτατορικού καθεστώτος. Καθεστωτικές πρακτικές, δεν είναι πρακτικές μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Αδειάζει τα ταμεία και η δικιά μου εκτίμηση είναι το αδειάζει γιατί ξέρει ότι την άλλη μέρα δεν θα έχει κερδίσει τις εκλογές και δεν θα είναι κυβέρνηση, οπότε δεν την αφορά τη σημερινή κυβέρνηση το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να πορευτεί και στο μέλλον, διότι αν αφήσει άδεια ταμεία στο Κυριάκο το Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να γίνει, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στις διεθνείς που έχουμε αναλάβει, θα αρχίσουν τα προβλήματα και βέβαια θα είναι πάρα πολύ εύκολο συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ να ξανακατέβουν στον δρόμο και να κάψουν την Αθήνα όπως ήδη το έκαναν το 2008, για να μην ξεχνάμε και την ιστορία των πραγμάτων. Τέλος τόνισε το πόσο αναγκαίο είναι ο ελληνικός λαός να στραφεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, για καταπατήσεις έμεσης ή άμεσης άρθρων του συντάγματος, πληθώρα κλπ., θεωρώ ότι έχουμε επιτακτική υποχρέωση την Κυριακή στις 26 Μαΐου να πάμε στις κάλπες μαζικά, να ψηφίσουμε με τη λογική και όχι με το συναίσθημα και παρορμητικά, να ψηφίσουμε τη Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να έχει μία δυνατή εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή και θα εξηγήσω γιατί, αλλά και να δώσουμε το μήνυμα στην παρούσα κυβέρνηση ότι η θητεία της έληξε και ότι πρέπει να δρομολογήσει, υποχρεούται βάσει της επιθυμίας του ελληνικού λαού να δρομολογήσει εξελίξεις.
Ο ρόλος τώρα της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή ατόμων με αναπηρία ήταν ο στόχος αλλά και το θέμα μιας σημαντικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις Σέρες. Η μερίδα με θέμα «Ο ρόλος και η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία» πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών διοργάνωσε αυτή την ημερίδα για να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι ευθύνη όλων μας, όλων των φορέων. Εμείς, σαν υπηρεσία, προσπαθούμε είτε με ελέγχους είτε με βεβαιώσεις παραβάσεων να έχουμε καθαρό χώρο και προσβασιμότητα σε αυτά τα άτομα, είτε σε χώρους διασκέδασης, είτε σε χώρους δημόσιων υπηρεσιών. Όπως ξέρετε και εσείς και το βλέπετε ότι είναι ίσοι με εμάς, δεν έχουν τίποτα από εμάς. Πλην όμως θέλουν το χώρο τους και το μέρος για να μπορούν να έχουν πρόσβαση και αυτοί όπως εμείς σε όλες τις υπηρεσίες και σε οτιδήποτε τους ευχαριστεί να βγει έξω να πιει τον καφέ του, να κάνει τα ψώνια του, οτιδήποτε. Καλέσαμε όλους τους φορείς. Αυτοί που ευαισθητοποιήθηκαν ήρθαν. Πιστεύω ότι θα αναδείξει το πρόβλημα και από εδώ και πέρα και ο κόσμος, οι πολίτες, ειδικά των Σερών, γιατί είναι ευαισθητοποιημένοι και αυτό φαίνεται και από τους ελέγχους που κάνουμε, δεν έχουμε παραβάσεις. Δηλαδή είναι πολύ λίγες. Ευαισθητοποιούνται, αφήνουν τους χώρους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης του Επιμελητηρίου και στην εκδήλωση παρίστανται ομιλητές, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων Ομού Σερών, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης από την εκπαίδευση, την υγεία, τον αθλητισμό και τον νομικό κλάδο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Κινητικά Αναπήρων του Νομού Σερών, κ. Χουβαρδάς Γιάννης, ανέφερε ότι κάθε δράση που βοηθάει την κοινωνία να συμφιλειωθεί με το ζήτημα της αναπηρίας και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής είναι θετική και συνεγάρει τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Μεγάλη μας χαρά συμμετείχαμε, γιατί και εκπροσωπώντας το ειδικό σχολείο και εκπροσωπώντας τα Special Olympics και γενικότερα το χώρο της αναπηρίας όπου εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά βοηθάει την αναπηρία να μπει μέσα στην κοινωνία με ίσους όρους όπως πραγματικά της αξίζει. Ναι, το δικό μου θέμα ήταν το πώς μπορεί η αστυνομία να είναι δίπλα στα Special Olympics, που είναι αγώνες και προγράμματα προπόνησης ατόμων που έχουν νοητική υστέρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ να τους πληροφορήσω και να τους καλέσω όλους τους αστυνομικούς να είναι κοντά μας και να πάρουν αυτό το ρόλο που έχουν ήδη σαν θεσμικοί συνεργάτες στο Special Olympics διεθνώς, σε όλο τον κόσμο. Την ημερίδα κάλυψαν δημοσιογραφικά και οι σπουδαστές του ΔΙΕ Σερών, οι οποίοι πήραν μάλιστα και συνέντευξη από τον αστυνομικό διευθυντή. Σημαντική ημερίδα για το ρόλο της αστυνομίας στα άτομα με αναπηρία. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καταγγελία για την σύμβαση έργου με σκοπό την κατασκευή διελιστηρίου στη ΔΕΙΑ έκανε η Διάβαση Πεζών, καθώς καταγγέλει πως το συγκεκριμένο έργο δεν πήρε μία μεγάλη έκπτωση, ενώ υπήρχε περιθώριο για αυτήν, παρά η έκπτωση του έργου είναι μικρή και πρέπει να ματαιωθεί. Τη ματαίωση και την επανάληψη του διαγωνισμού έργου της ΔΕΙΑ ζητά με ανακοίνωσή της η Διάβαση Πεζών. Πρόκειται για το έργο της μελέτης και κατασκευής διελιστηρίου συνολικής αξίας 5.900.000 ευρώ, με έκπτωση μόλις 13,16%. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΣ, ενώ άλλοι εκπρόσωποι εταιριών πρόσφεραν εκπτώσεις 26, 28, 35 και 45%, η επιχείρηση είχε το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό λόγω της ιδιαίτερης μικρής έκπτωσης και να τον κηρύξει εκ νέου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη έκπτωση, κάτι το οποίο δεν έπραξε όπως αναφέρει η Διάβαση Πεζών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αν η επιπλέον έκπτωση είναι 10%, σημαίνει εξοικονόμηση 590.000 ευρώ και αν είναι 20%, αντίστοιχα εξοικονόμηση είναι 1.180.000 ευρώ, όπως σημειώνει η Διάβαση Πεζών στην ανακοίνωσή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν επέλεξε τη χαμηλότερη έκπτωση, 13%, με το αιτιολογικό ότι οι υπόλοιπες προσφορές δεν ανταποκρινόταν στους όρους διακήρυξης και συγκεκριμένα εξέλιπαν οι ψηφιακές υπογραφές όπως προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αποκλεισμός των υπολείπων και η επιλογή
της μιας προσφοράς της χαμηλότερης ήταν καθόλου νόμιμη, δικαιολογημένη, εφόσον έλειπαν οι ψηφιακές υπογραφές των υπολείπων. Ωστόσο, εδώ το ερώτημα που δημιουργείται είναι γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχώρησε σε ματέωση έτσι, της όλης διαδικασίας. Δυνατότητα προσφέρει το άρθρο 317 του νόμου 4412, εφόσον μπορεί να αιτιολογήσει τη ματέωση του διαγωνισμού ως μη συμφέρουσα οικονομικά και να επαναλάβει τον διαγωνισμό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος έκανε ένα τέτοιο έργο, κάποια αγοροπαλησία για τη δική του ζωή, έτσι θα ήταν πολύ πιο προσεκτικός και θα επαναλάβουν μια διαδικασία. Δεν θα απέκλει τους άλλους για τυπικούς μόνο λόγους, αλλά θα προχωρούσε στη ματέωση και θα μπορούσε να επαναλάβει τον διαγωνισμό ώστε να πετύχει την υψηλότερη προσφορά. Αντιλαμβάνεστε ότι το 13% που επιλέχτηκε σε σύγκριση ας πούμε με το 45% που ήταν η καλύτερη έκπτωση, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός που θίγεται ουσιαστικά είναι ο πολίτης και τα συμφέροντά του. Τα μέλη της διάβασης πεζών δίνουν ελαφρυντικά στους ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ, λέγοντας ότι ίσως να μην ήξεραν ότι μπορούν να ακυρώσουν το διαγωνισμό. Ωστόσο, τονίζουν τα παρακάτω. Αγαπητοί κύριοι της ΔΕΙΑΣ, μνημόσυνο με ξένα κόλυβα δεν νοείται. Δείξτε τον απαιτούμενο σεβασμό στον σεραίο πολίτη, που σε χρόνια οικονομικής κρίσης καλείται να πληρώνει τις αυλεψίες σας και ακυρώστε την εσφαλμένη απόφαση που θίγει τα συμφέροντα της επιχείρησης, δηλαδή τα δικά μας συμφέροντα. Νιώστε τα χρήματα του σεραϊκού λαού σαν κάρβουνα αναμένα στα χέρια σας, καταλήγει η ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης. Μπορεί να προχωρήσει στη ματέωση του διαγωνισμού, να τον επαναλάβει ώστε να πετύχει μια πιο συμφέρουσα προσφορά. Θα περίμενα, ας πούμε, το Διοικητικό Συμβούλιο να κάνει έναν έλεγχο στην υπόλοιπη Ελλάδα σε αντίστοιχα έργα κατασκευής ληστηρίου, να δει εκεί, ας πούμε, τι προσφορές επιτεύχθηκαν. Ενδεχομένως και αυτό το 13% να είναι δικαιολογημένο, να είναι ορθό, ας πούμε. Αλλά πρώτα να έκαναν μια έρευνα και από εκεί πέρα, εφόσον θεωρούν ότι αυτή η προσφορά είναι ιδιαίτερα χαμηλή και θίγει τα συμφέροντα των σειραίων πολιτών, να ματαιώσουν την όλη διαδικασία, τον διαγωνισμό και να τον επαναλαμβάνουν με αυτή την αιτιολόγηση. Σύμφωνα με ΦΕΚ τώρα, ένας νέος διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Μάλιστα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που θα εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υπάγεται στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα, θα υπάγεται και το ΤΕΗ της Κεντρικής Μακεδονίας. Ανακοινώθηκαν σε ΦΕΚ οι συνέργειες πανεπιστημίων και ΤΕΗ. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέτρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται και λειτουργεί ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πανεπιστημιακού τομέα. Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνεται πλέον το ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο πρίτανης του Ιδρύματος μίλησε στην Κάμερα του Επιλογές και αναφερόμενος στο θέμα είπε ότι οι σχολές που θα λειτουργήσουν θα αποτελούνται από 7 τμήματα. Πιο συγκεκριμένα, στην παλιά σχολή μηχανικών τεχνολόγων εφαρμογών θα ανοίξουν 4 νέα τμήματα. Αυτά των μηχανολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής και μηχανικών πληροφορικής υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Η παλιά διοίκηση επιχειρήσεων θα μετονομαστεί σε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής γίνεται τμήμα οικονομικών επιστημών, ενώ θα λειτουργήσουν και 2 ερευνητικά ινστιτούτα, εκ των οποίων το ένα θα έχει σχέση με το αστικό περιβάλλον, ενώ το δεύτερο θα έχει με την καινοτομία και την ψηφιακή γεωργία. Έχουμε 7 συνολικά τμήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6. Το 7ο προκύπτει επειδή ένα από τα τμήματά μας έχει 2 εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες πριν το 2013, πριν το σχέδιο Αθηνά, ήταν ξεχωριστά τμήματα και μετά συνενώθηκαν. Οπότε θα έχουμε στη Σχολή Μηχανικών, που είναι η παλιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, 4 τμήματα, μηχανολόγων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών, μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής, και μηχανικών πληροφορικής υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Στη σχολή αυτή θα ενταχθούν διοικητικά και τμήματα της Θεσσαλονίκης, τα οποία όμως θα λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντίστοιχα, κάποια τμήματα που λειτουργούν εδώ θα είναι ενταγμένα διοικητικά σε σχολή που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
θα έχουμε ακριβώς επιπλέον δύο τμήματα, το παλιό διοίκηση επιχειρήσεων, το οποίο μετονομάζεται σε οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, θα είναι ενταγμένο στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα λειτουργεί εννοείται εδώ. Το τμήμα λογιστικής χρήματο-οικονομικής εξελίσσεται και γίνεται τμήμα οικονομικών επιστημών, αναβαθμίζεται δηλαδή ως προς το περιεχόμενό του, πάει πιο πολύ στον πανεπιστημιακό τομέα. Και θα έχουμε μία δεύτερη σχολή, η οποία θα έχει έδρα της ΣΕΡΕΣ, θα λέγεται Επιστημών Σχεδιασμού. Σε αυτή τη σχολή θα ενταχθεί το τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν και διακόσμησης και σχεδιασμού αντικειμένων. Αναβαθμίζεται και αυτό, πάει πιο πολύ στον πανεπιστημιακό τομέα. Και στην ίδια σχολή διοικητικά θα είναι ενταγμένο το τμήμα του Κιλκής, το οποίο και αυτή τη στιγμή διοικητικά ανήκει στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το οποίο ονομάζεται πλέον Δημιουργικού Σχεδιασμού Ένδυσης, αλλά θα έχει έδρα το Κιλκής. Οπότε εδώ στην πόλη μας θα λειτουργούν τα 7 τμήματα που είπαμε. Και ποια Ινστιτούτα θα λειτουργήσουν? Θα λειτουργήσει ένα Ινστιτούτο ερευνητικό, το οποίο θα έχει σχέση με το αστικό περιβάλλον, και ένα δεύτερο το οποίο θα έχει σχέση με την καινοτομία και την ψηφιακή γεωργία. Οι τομείς έρευνας με τους οποίους θα ασχοληθούν τα Ινστιτούτα είναι πολύ σημαντικοί και η αναβάθμιση των σπουδών θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο αριθμός των εισακτέων θα παραμείνει ο ίδιος, όμως το κυριότερο σύμφωνα με τον Μπρίτανη είναι ότι θα υπάρχει ερευνητικό έργο, κάτι που μέχρι τώρα ήταν υποτυπώδες, ενώ τα πτυχία των αποφύτων θα έχουν τον τίτλο του διεθνούς. Θεωρούμε ότι και τα δύο είναι πολύ σημαντικά, με την έννοια ότι τα χρόνια αυτά με την ανάπτυξη των πόλεων και την ανάδειξη όλων των προβλημάτων κυκλοφοριακών, μόλυνσης περιβάλλοντος κτλ., έλλειψης χώρων στάθμευσης, τέτοια Ινστιτούτα τα οποία ασχολούνται με το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και η γεωργία έχει περάσει ένα άλλο στάδιο, η ψηφιακή τεχνολογία την επηρεάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι η αναβάθμιση των σπουδών, επειδή περί αναβάθμισης πρόκειται, τα καινούργια προγράμματα σπουδών θα είναι πραγματικά αναβαθμισμένα, θα οδηγήσει στο περισσότερα παιδιά να θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, να μην εγκαταλείπουν. Τα πτυχία πλέον θα έχουν τον τίτλο του διεθνούς, θα είναι πανεπιστημιακά πτυχία, δεν θα γράφουν τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα γράφουν Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Οι εξελίξεις στο πρώην τεχνολογικό ίδρυμα δεν άφησαν αδιάφορους τους υποψήφιους δημάρχους της πόλης, οι οποίοι πραγματοποίησαν και τις ανάλογες επισκέψεις ώστε να ενημερωθούν για τα πεπραγμένα και μέσα από αυτές τις συναντήσεις προέκυψαν και πολλοί επικοδομητικές συζητήσεις. Σύμφωνα με τον Μπρίτανη, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου, ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας θα πρέπει να φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία πάνω στα θέματα που τον αφορούν, καθώς επίσης και να βελτιωθεί ο τρόπος διαβίωσης των φοιτητών, οι οποίοι αποτελούν ζωτικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας των Σερών. Οι περισσότεροι λοιπόν υποψήφοι δήμαρχοι μας επισκέφθηκαν, κάναμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μας επισκέφθηκαν και 1-2 υποψήφοι ευρωβουλευτές. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν μας επισκέφθηκαν. Ναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνει ο κάθε φορέας είναι στον τομέα που τον αφορά να φροντίσει να βελτιωθούν καταστάσεις, διαδικασίες, συνθήκες διαμονής και διαβίωσης των φοιτητών μας. Οπότε λοιπόν ο Δήμος μπορεί να κινηθεί στην κατεύθυνση να βελτιώσει τις υποδομές που βρίσκονται γύρω από το ΤΕΙ, τους δρόμους. Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι πολλά και ο Πρίτανης ευελπιστεί στην ολοκλήρωσή τους τώρα που το Ίδρυμα έχει αποκτήσει νέα υπόσταση. Η δημιουργία μιας φοιτητικής λέσχης που θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια και πρότυπα είναι στις επιθυμίες και στα σχέδια της νέας διοίκησης, μιας και ο χώρος υπάρχει ήδη και με μια μελλοντική χρηματοδότηση θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Έχουμε και κάποια σημεία στα οποία συνεργαζόμαστε, για παράδειγμα στο πρόγραμμα το οποίο αφορά τα ποδήλατα τα οποία θέλει να τοποθετήσει ο Δήμος για να μπορούν να μετακινούνται. Ένα σταθμός θα βρίσκεται και εδώ μέσα στο Ίδρυμα. Αλλά είναι πολλά ακόμη τα οποία μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά, βασικά πολύ λίγα γίνανε μέχρι τώρα και τα οποία νομίζω ότι με την καινούργια υπόσταση του Ιδρύματος και επειδή είναι και δικιά μας επιθυμία και φιλοδοξία, θα προωθηθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Το οποίο μας έχει απασχολήσει, επειδή για να λειτουργήσει μια φοιτητική λέσχη υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση.
Και δεύτερον, οι φοιτητικές λέσχες που λειτουργούν μέχρι τώρα στα πανεπιστήμια δυστυχώς είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστηκε ότι ενδεχομένως να δοθούν κονδύλια. Έχουμε ένα οικόπεδο που το οποίο κρατάμε χρόνια ειδικά για αυτή την περίπτωση και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μία λέσχη η οποία θα λειτουργεί όπως λειτουργούν στην Ευρώπη, χωρίς τα προβλήματα αυτά. Γέμισε τώρα το κέντρο της πόλης των Σερών σήμερα το πρωί με παιδικά χαμόγελα και ζωγραφιές από τα ΚΔΑΠ, καθώς υπήρχε μία πρωτοβουλία και δραστηριότητα της ΚΕΔΙΣ με γενικό τίτλο «Πάμε πλατεία». Μία ιδιαίτερη δράση έρχεται από την ΚΕΔΙΣ. «Πάμε πλατεία, παίζουμε street style». Μία ιδιαίτερη δράση λοιπόν η οποία έλαβε χώρα σήμερα Σάββατο 18 Μαΐου. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ του Δήμου Σερών περίμεναν όλα τα παιδιά να γίνουν μια χαρούμενη παρέα και να παίξουν όλοι μαζί. Σήμερα Σάββατο λοιπόν η πλατεία Ελευθερίας ήταν γεμάτη από μικρά παιδιά που έπαιξαν γεμάτα όρεξη και χαρά. Σήμερα είναι μια εκδήλωση των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ. Τα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ καλύπτουν, όπως ξέρετε, γεωγραφικά όλο το Δήμο Σερών. Έχουμε πάνω από 500 παιδιά εγγεγραμμένα. Στα ΚΔΑΠ γίνεται μια σειρά από δράσεις καλλιτεχνικής, αθλητικής φύσης κτλ. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για τα παιδιά, όπως βλέπετε και πίσω. Συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες ψυχαγωγικού τύπου. Θα κάνουμε γκράφιτι και σε κάποια παγκάκια της πλατείας Ελευθερίας. Είναι μια ευκαιρία για να γνωρίσει ο κόσμος περαιτέρω τη δουλειά που γίνεται στα ΚΔΑΠ της ΚΕΔΙΣ. Σύντομα θα ξεκινήσουν, περιμένουμε την έναρξη του προγράμματος εναρμόνισης για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και οι εγγραφές των παιδιών στα ΚΔΑΠ. Νομίζω είναι σήμερα μια μέρα αφιερωμένη στα παιδιά και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει. Στο τέλος θα κάνουμε και μια κλήρωση με τρία ποδήλατα για όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως σε ποιο ΚΔΑΠ ανήκουν. Και είμαστε ανοιχτοί σε όλα τα παιδάκια της πόλης μας. Μετά την εκδήλωση κληρώθηκαν πλούσια δώρα για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση. Απέναντι τώρα από το επιμελητήριο υπάρχει ένα νέο κατάστημα δέσποινας γεύσης με παραδοσιακές γεύσεις από το παρελθόν όπου πραγματοποίησε τα εγγένεια. Ένα νέο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και υπόσχεται παραδοσιακές γεύσεις και μοναδικές λιχουριές στους αιρέους καταναλωτές. Δέσποινας γεύσης, όπως παλιά. Το Δέσποινας γεύσης, όπως παλιά, είναι έτοιμο και πλέον σας περιμένει επί της οδού Περιστέρη Κωστοπούλου 3, απέναντι από το Διπεθέ Σερών. Τα εγγένεια του καταστήματος έγιναν χτες βράδυ Παρασκευής 17 Μαΐου, και ήταν όλοι καλεσμένοι, όπως δήλωσε και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Γιάννης Δήμου. Και 38! Και 39! 41! Και 42! Γιατί σταμάτησες! Με τόσα νούμερα, μου έκανε κλικ! Όπου σου κάνει κλικ, κάνε το κι εσύ! Τώρα μπορείς να παίζεις Joker online! Κάνε την εγγραφή σου στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου μέσα σε λίγα λεπτά. Ή μπες στο joker.gr. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Κάντζας της γειτονιάς σας. Κατσικίσιο τυρί ολίμπου, μόνο 6,20 το κιλό. Μορταδέλα Ιφαντής, μόνο 6,40 το κιλό. Παραδοσιακό κασέρι ποπ ολίμπου, το κιλό με 9,90. Στιγμιαίος καφές Jacobs, 200 γραμμάρια, μόνο 5,60. Αλλά και όμο κουτί 45 μεζούρες, μόνο 4,30. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Τα μουσεία ήταν ανοιχτά σήμερα, καθώς είναι Παγκόσμια ημέρα των μουσείων, όπου γιορτάζουν, βέβαια, προκειμένου να δει ο κόσμος από κοντά τα εκθέματά τους. Μάλιστα, είχαμε και παράλληλες δραστηριότητες, αλλά και αρκετές ημερίδες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Διεθνής ημέρα των μουσείων σήμερα, Σάββατο 18 Μαΐου.
Σήμερα όλα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν και έχουν ελεύθερη είσοδο. Ταυτόχρονα διοργανώνονται όλη την εβδομάδα εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, οργανωμένες ξεναγήσεις, μουσικές και άλλες εκδηλώσεις. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο, Κυριακή 19 Μαΐου, όπου θα έχουμε αραιές νεφώσεις αλλά και σποραδικές βροχές μέχρι και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στις Σέρες από 11 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου, Υδράργυρος, στη Θεσσαλονίκη 15 με 22. Καβάλα 12 με 21 βαθμούς, στη Δράμα 10 με 20 το θερμόμετρο, ο Υδράργυρος στην Ξάνθη 9 με 20, στην Κομωτινή 10 με 21 βαθμούς, 21 και στην Ορεστιάδα στο νομό Εύρου από 12 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, ειδήσω να... το βράδο. Καλή σας νύχτα.